Η διαδικασία της εξυγίανσης, μέσω της οποίας μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να προσφύγουν στο δικαστήριο προκειμένου να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς τους πιστωτές, άνοιξε την 1η Μαρτίου. Ωστόσο, χιλιάδες αιτήσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα. Μεταξύ αυτών και οι αιτήσεις ξενοδόχων, που λόγω της πανδημίας υπέστησαν σημαντική οικονομική ζημιά τα δύο προηγούμενα χρόνια, με τα ξενοδοχεία τους είτε να παραμένουν κλειστά, είτε να ανοίγουν, αλλά με μεγάλα πακέτα ακυρωμένα. Η εικόνα η οποία έχουμε είναι ότι από τη δημοσίευση του νόμου έχουν γίνει χιλιάδες αιτήσεις, οι οποίες όμως ένα πολύ μικρό αριθμό, πολύ μικρό κομμάτι έχει φτάσει σε τελική φάση. Διότι ο COVID έχει επηρεάσει τα δικαστήρια, ήταν κλειστά για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Σε ημερίδα της Ένωσης Ξενοδόχων Χανίων και του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας έγινε εκτενής παρουσίαση του νομικού πλαισίου για τη ρύθμιση των χρεών ξενοδόχων, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάστηκαν σύγχρονες πρακτικές marketing με σκοπό την προώθηση του τουρισμού. Το marketing ουσιαστικά δεν έχασε τη δύναμή του παρά τις αντικσότητες του COVID-19, καθώς ένα τεράστιο κομμάτι του μάρκετινγκ και της δυναμικής του είναι τα social media. Στις περιόδους της καραντίνας, οι δράσεις τουριστικής προβολής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γιγαντώθηκαν, με τα αποτελέσματα να είναι ήδη ορατά. Συνεπώς, νομίζω ότι το μάρκετινγκ έχει μια ζωντανή ροή, η οποία έχει τη δυνατότητα να αναδιπλώνεται ανάλογα των καιρών που διανύουμε. Στελέχη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων και όχι μόνο επενδύουν στο μάρκετινγκ ως εργαλείο προβολής και προώθησης των επιχειρήσεών τους.